Κύριε κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπο, απάντησα όταν δεν ήσασταν στην αίθουσα σε όλα τα θέματα που αφορούν τις κρίσεις. Οι κρίσεις ήταν τακτικές. Ο σχεδιασμός ήταν εδώ και πολύ καιρό να γίνουν οι κρίσεις, όπως είχα ενημερώσει τη στρατιωτική ηγεσία μετά την παρέλευση της περίοδου έντασης στην περιοχή μας. Ήταν απόλυτα καθαρή και διαφανής η διαδικασία. Το γεγονός ότι την 1η Νοεμβρίου συνέπεσε με ένα άλλο ατυχές για μένα πολιτικό γεγονός δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση είχε καταρρεύσει, όπως έσπευσε στην ανακοίνωσή του εκπρόσωπός σας, κύριο Τζίμας, να δηλώσει. Μας θεωρούσε ως κυβέρνηση ότι είχε ήδη καταρρεύσει. Ότι δεν είχαμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση ή την αρχή της δεδηλωμένης. Από πότε δεν υπάρχει η αρχή της συνέχειας του κράτους? Από πότε δεν υπάρχει η αρχή του σεβασμού των δημοκρατικών θεσμών? Έπαυσε να λειτουργεί το κράτος? Έπαυσαν να λειτουργούν οι θεσμοί? Εδώ ένα μήνα πριν τις εκλογές αλλάξατε την στρατιωτική ηγεσία και θέλετε να μου πείτε ότι δεν είχαμε το δικαίωμα, δεν είχαμε την νομιμοποίηση? Είναι εδώ ο κύριος Μεϊμαράκης και μπορεί να απαντήσει γι' αυτό. Βεβαίως. Έχουμε απολύτως την κύριε Μεϊμαράκη, πετάγεστε εκεί από το βάθος. Χωρίς να ζητήσετε το λόγο, διακόπτεται εκτός κανονισμού. Άρα λοιπόν. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν, όχι, κύριε, δεν έχει δικαίωμα τώρα να διακόπτεται και να φράζεται από τα πολύ ορεινά. Ατυχή την παρέμβασή σας και την κριτική σας. Ας κρατήσουμε, όπως ζήτησα, έκανα έκκληση όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις εκτός της πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης. Και ας δώσουμε όλοι μαζί ψήφο εμπιστοσύνης. Ο κύριος Κεφαλογιάννης θυμήθηκε μια παλιά ιστορία, την οποία φροντίζει ένα μεγάλο κανάλι κάθε βράδυ να υπενθυμίζει στους τηλεθεατές για τη δημοκρατική διαβούλευση ως διαδικασία που καθιερώσαμε στις ένοπλες δυνάμεις. Ένας θεσμός που υπάρχει εδώ και 50-60 χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας όλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς να θυγεί το αξιόμαχο, χωρίς να θυγεί η ιεραρχία ή χωρίς να πληγεί η πειθαρχία των ενόπλων δυνάμεων. Αντίθετα, πρόκειται για ένα βαθιά δημοκρατικό θεσμό που υπερασπίζεται την προσωπικότητα και αναδεικνύει και ενισχύει την προσωπικότητα του κάθε στελέχους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εστόλου ή πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι κέντρο χαφιεδισμού, όπως είχατε υπονοήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι μια λειτουργία βαθιά δημοκρατική, ανοιχτή, διαβουλευτική. Νομίζω είναι έννοιες που πρέπει και εσείς να τις ενσωματώσετε στην αντίληψή σας, παρά τη συντηρητική προσέγγιση που μόλις άκουσα να έχετε για τις ένοπλες δυνάμεις. Και βλέπω για μια ακόμα φορά. Ολοκληρώστε, μια αντίδραση, κύριε Δελίτη, σας ολοκληρώνω, πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Βλέπω μια αντίδραση που μας πάει στο παρελθόν. Και κύριε Κεφαλογιάννη, δεν βολεύει ούτε το κόμμα σας ως ένα μεγάλο κόμμα, φιλελεύθερο, συντηρητικό, να γυρίζει πίσω, να επικαλείται έναν ιστορικό αταβισμό της συντηρητικής παράταξης γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις. Να σταματήσουμε το σύνδρομο του στρατηγέ ιδού ο στρατός. Στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις ανήκουν στον ελληνικό λαό. Είναι Έλληνες έστολοι πολίτες. Τους σεβόμαστε και τους υπερασπιζόμαστε. Και δεν είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης είτε στα κανάλια είτε εδώ στην εθνική αντιπροσωπεία. Και αυτό είναι μια δημοκρατική έκκληση που κάνω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.